Προβάδισμα 9 μονάδων δίνει στη Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟ και δημοσκόπηση της εταιρείας Public Issue που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Sky. Ειδικότερα, η Νέα Δημοκρατία σε εκλογική επιρροή συγκεντρώνει ποσοστό 31,5%, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 22,5%, το ΚΚΕ με 10,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 9,5%, ο ΛΑΟΣ με 9%, η Δημοκρατική Αριστερά με 5%, οι Οικολόγοι Πράσινοι με 3% και η Δημοκρατική Συμμαχία με 2%. Εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα στην παράσταση νίκης, όπου η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 59%, ενώ το ΠΑΣΟΚ μόλις 9%. Εγώ θα σας κάνω μια πρόβλεψη. Όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, η διαφορά αυτή θα διευρύνεται και στις εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα βγει αυτοδύναμη και με 170 βουλευτές. Αυτό να το θεωρείτε δεδομένο. Διαφορές τέτοιου μεγέθους είναι σήμερα που δεν είναι μπροστά μας οι εκλογές. Όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, θα δείτε ότι η διαφορά αυτή και θα μεγαλώσει και θα οδηγήσει σε αυτοδυναμία. Και βέβαιος νικητής είναι η Νέα Δημοκρατία. Το πρόβλημα δεν είναι ποιος θα νικήσει. Ποιος θα νικήσει φαίνεται. Ποιος θα βγάλει τη χώρα την κρίση. Ακριβώς. Και πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αρχίσει και επεξεργάζεται ένα σχέδιο, το οποίο τώρα βρίσκεται στο τέλος του. Ο Σαμαράς έχει πετύχει σε όλα όσα έχει πει. Θεωρώ λοιπόν με το κατάλληλο προσωπικό δυναμικό, πολιτικό δυναμικό, θα είναι σε θέση πραγματικά να δώσει μια νέα προοπτική σε αυτή τη χώρα, η οποία σήμερα οδηγείται σε πλήρη απαξίωση και αυτό είναι δυστύχημα. Πιστεύω ότι μια άλλη σελίδα μπορεί να ξεκινήσει και αν θέλετε την πρόβλεψή μου, φοβάμαι ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και εκλογές. Δηλαδή λέτε στο άμεσο διάστημα. Λέω στο άμεσο διάστημα, διότι πλέον δεν οδηγούμαστε πουθενά, οδηγούμαστε σε μια βαθύτερη συνεχώς κρίση και πιστεύω ότι τη λύση σε αυτές τις κρίσεις και σε τέτοιες ταραγμένες περιόδους, πιο τιμές λύσεις είναι οι εκλογές. Και θα δείτε ότι θα πάμε σε εκλογές και θα είναι σύντομα. Τι να πιστεύω, εντάξει, φυσιολογικό αυτό. Με τα μέτρα που έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ, φυσιολογικό είναι να πηγαίνει μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Αλλά δεν πηγαίνει, δηλαδή δεν έχει μεγάλη διαφορά. Αυτοί εκεί που πάνε και ψηφίζουν εκεί συνέχεια. Γιατί ο κόσμος δεν εμπιστεύεται ούτε τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ αυτό βλέπω. Πιστεύετε ότι στην κάλπη... Κάλπη εντάξει που θα έρθει πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν θα κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Δεν το πιστεύω. Ο κόσμος δεν την εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία. Η αυτοδυναμία είναι θέμα χρόνου, εμένα δεν με εκπλήσει. Θα δείτε και μεγαλύτερα ποσοστά για τη Νέα Δημοκρατία. Για τη Νέα Δημοκρατία ακολουθεί μια πολιτική η οποία είναι αξιόπιστη. Πείθουμε καθημερινά όλο και περισσότερο τους συμπολίτες μας και πλέον εξελίσσεται σε μια εναλλακτική αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης. Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει να αποδείξει τίποτα παρά μόνο ψέματα από την προεκλογική περίοδο, όταν ισχυριζόταν ότι λεφτά υπάρχουν, όταν στη συνέχεια φούσκωσε, διώγκωσε το έλλειμμα για να καταφέρει τελικά να βάλει τη χώρα, γιατί αυτό ήταν το ζητούμενο στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όταν οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και η μισθοσυντήρηση, οι μισθοσυντήρητοι, στους οποίους είχε υποσχεθεί θα δώσει αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό, σήμερα βρίσκονται σε απόγνωση και απελπισία. Δυστυχώς οι έμποροι από την άλλη πλευρά βιώνουν και αυτό το δικό τους δράμα, απελπισία και απόγνωση. Τα μαγαζιά κλείνουν ένα πίσω από το άλλο και δυστυχώς δεν υπάρχει καμία απολύτως ελπίδα, κανένα διέξοδο. Φοβούμαι ότι το ΠΑΣΟΚ θα δει και μονοψήφια νούμερα.